Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Να σας ρωτήσω κάτι. Ηρεμιστικά παίρνετε στη διάρκεια που βρίσκεστε στον πάγκο ή είναι αυτό ποτέ, βγαίνει? Ποτέ. Μάλιστα. Ποτέ. Μπορείτε να μας πείτε το είναι μυστικό. Διάφορες τεχνικές, κυρίως από τα βάθη της Ασίας, σε εμείς έχουμε δρυφήσει. Να υποθέσουμε λίγο γιόγκα, λίγο πετάτε στον αέρα ο κλαδόν. Γιόγκα, δεν θα προλαβαίναμε. Τέλος πάντων, τι να πω. Θα πάμε και σε αυτό. Θα πάμε και σε αυτό. Αυτή είναι η διαδικασία της παρουσίας στον πάγκο μιας ομάδας. Και ειδικά αυτών που δεν παίζουν, γιατί αυτοί που παίζουν μια χαρά είναι. Παίζουν, εκτονώνονται, πηδάν, τρέχουν, καρφώνουν, σουτάρουν, πασάρουν, κάνουν λάθος, κάνουν σωστό. Αυτοί που δεν παίζουν στον πάγκο είναι που έχουν το ζόρι, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Mm-hmm. Πάμε να ξεκινήσουμε από την ομάδα, του ΠΑΟΚ, η οποία δείχνει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση εδώ και πάρα πολύ καιρό, έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά εμείς απορούμε πώς με την εμφάνιση του Σαββάτου ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε με μεγαλύτερη διαφορά. Έχετε κάποια απάντηση? Ναι, έχω. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα υπήρξε... ζούμε την ομάδα πολύ καιρό τώρα. Κατανοούμε τα παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ κουρασμένα και πάρα πολύ καταπονημένα. Mm-hmm. Φτάσαμε τους 50 αγώνες, φτάσαμε τις 60 πτήσεις, τις 113 μέρες ταξιδιού. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος σωματικά. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα και μια δύσκολη περίοδος πνευματικά, γιατί πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος, δεν πρέπει να παρασυρθείς από την εποχή που είναι καλοκαίρι πλέον, και πρέπει να είσαι πολύ ήρεμος για να αντιμετωπίσεις μια πρόκληση πραγματικά μεγάλη. Όχι τόσο σαν αποτέλεσμα το τι ακριβώς θα σου δώσει μια πρόκριση, ένα τίτλο, αλλά μια πραγματικά μεγάλη πρόκληση για το πού μπόρεσες να φτάσεις αυτή τη χρονιά. Εμείς, όπως ξέρετε, είχαμε βάλει σαν έτσι μεγάλο στόχο να μπούμε στην τετράδα του προαθλήματος, να είμαστε ψηλότερα από πέρυσι. Τώρα βλέπουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, την ικανότητα να κάνουμε ένα ακόμα παραβήμα, να βγούμε τρίτη. Αυτό όλο ταυτόχρονα δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά το σώμα και το πνεύμα, αλλά και μια τεράστια επιθυμία. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν οδηγούν την ομάδα από τη μια να παίζει καλό μπάσκετ, από την άλλη όμως σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς να παρουσιαστεί πολύ νευρική. Δηλαδή εμείς ήμασταν πάρα πολύ νευρικοί στη διάρκεια του αγώνα. Είδα παιδιά τα οποία συνήθως είναι πολύ ήρεμα να έχουν αντιδράσεις, να είναι πιο ευέξαπτοι, να χάνουν την υπομονή τους πιο εύκολα. Και όλο αυτό έχει να κάνει κυρίως νομίζω με την επιθυμία του αποτελέσματος. Όταν υπάρχει μεγάλη αποθυμία και υπάρχει και μια πάμε να το τελειώσουμε, αυτό οδηγεί. Νομίζω λοιπόν ότι ο πρώτος λόγος και σημαντικότερος ήταν ότι δεν ήμασταν ιδιαίτερα ήρεμοι στο παιχνίδι του Σαββάτου. Και εγώ συμφωνώ με εσάς ότι κανονικά με τον τρόπο που έπαιξαν οι δύο ομάδες, ναι, με την ποιότητα που έχουν αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες, το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο υπέρ μας και να έρθει πιο εύκολα η νίκη. Ναι, ναι, ναι. Παρόλα αυτά και από τις δηλώσεις των παικτών και από όλο το κλίμα φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ το θέλει πολύ. Άκουσα παίκτη το Προμηθέα να λέει σαν να αδειάσαμε εμείς. Δεν ξέρω αν περνάει αυτό το κλίμα ή αν είναι εντάξει, κάτι που δεν πρέπει να δίνουμε σημασία. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε στη διάρκεια της σειράς και δεν μπορώ να κάνω εύκολα μία αποτίμηση του τι κάνει ο αντίπαλος, πώς το κάνει, γιατί το κάνει. Προσπαθούμε όλοι μας να μείνουμε μακριά από αυτό το κομμάτι. Αντίθετα, να κάνουμε πάρα πολύ focus μόνο σε ό,τι έχει να κάνει μαζί μας, μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με δικά μας λάθη, μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την βελτίωσή μας, έτσι ώστε να συνεχίσουμε νικηφόρα τη σειρά. Οπότε δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το τρυπάκι. Αντίθετα, θέλουμε να ασχολούμαστε μόνο με τον εαυτό μας και να σταθούμε στο ότι ήμασταν νευρικοί. Κάναμε κάποια λάθη από υπερβολική επιθυμία να τελειώσουμε το μάτς πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Ναι, χάσαμε την υπομονή μας και οδηγηθήκαμε εκεί. Εκεί σταματάω και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και η προτεραιότητα όλων όσοι βρίσκονται μέσα στο κλαμπ μας. Λέτε να περιμένουμε και αύριο ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο δικό του ρυθμό, το ομαδικό πνεύμα και τον αντίπαλο να έχει πάρει και μια 30-40 τρίποντα? Μια και δεν έχει άλλες λύσεις. Νομίζω ότι
νομίζω ότι εκεί οδηγήθηκε και εμείς οδηγήσαμε τον Προμηθέα σε αυτή την, σε αυτό το στυλ παιχνιδιού. Και το δικό μας παιχνίδι νομίζω πλέον είναι πασιφανές εδώ και πολύ καιρό ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο περνάει από όλες τις θέσεις, από όλες τις θέσεις. Από το Φεβρουάριο και μετά έχουμε ένα εκπληκτικό ποσοστό στα τρίποντα σαν ομάδα. Ταυτόχρονα όμως η front line μας όπου βρει ευκαιρία χτυπάει τον αντίπαλο συνέχεια, όπως και έγινε μέσα στην Πάτρα που προσπαθήσαμε να βάλουμε το παιχνίδι μέσα στο καλάθι γιατί εκεί υπερτερούσαμε. Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχουμε γενικά πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε είτε στην περιφέρεια είτε μέσα στο καλάθι. Τώρα θα μας οδηγήσει το παιχνίδι να δούμε πού θα είμαστε καλύτερη μέρα, ποιοι παίκτες θα είναι πραγματικά στη ροή του αγώνα πολύ θετική και θα οδηγήσουμε το παιχνίδι εκεί, φαντάζομαι. Κύριε Ζουνατζίδη, πραγματικά το τελευταίο διάστημα νιώθουμε ότι δυσφημείται πάρα πολύ το άθλημα μέσω του ελληνικού πρωταθλήματος με ό,τι συμβαίνει με τη διαιτησία. Με αποκαλύψεις, με δηλώσεις, με γεγονότα, αλλά κυρίως με αυτό που βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε. Εγώ νομίζω ότι έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα αυτό το πράγμα και απλά τώρα κλιμακώνεται. Και αυτό που είδαμε πάλι προχθές και το Σάββατο στην Πάτρα, αλλά και την Κυριακή στο τελικό, είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, σαν να μην έχει υποθεί τίποτα, σαν να μην έχει αποκαλυφθεί τίποτα, σαν να μην δίνουν σημασία κάποιοι άνθρωποι. Κοιτάξτε, να πω τώρα έτσι, λίγο τη γνώμη μου, να προσπαθήσω να βγω λίγο από τη θέση τη συγκεκριμένη που είμαι. Ναι. Πρώτα απ' όλα να σας πω δύο κουβέντες γενικότερα σαν ένας άνθρωπος που όλη του τη ζωή την έχει περάσει μέσα στο γήπεδο. Από όπου θέλετε και όπως θέλετε. Ναι. Δεν έχει υπάρξει μέρα της ζωής μου που να μην έχω ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα πρέπει τα πράγματα να οδηγηθούν σε μια διαφορετική διαδικασία. Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια άλλη κατάσταση όσον αφορά τη διαιτησία στην Ελλάδα. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχουν καλοί διαιτητές. Καλοί διαιτητές υπάρχουν και μάλιστα επειδή όλα αυτά τα χρόνια έχουμε και την εμπειρία του εξωτερικού, πολλές φορές είναι πολύ περισσότερο, είναι τα πιο ταλαντούχοι και πιο καλοί διαιτητές από ό,τι συναντάμε στο εξωτερικό. Υπάρχει όμως μια κατάσταση στην οποία τα τροτά της τα έχουμε δει πολλά χρόνια τώρα. Πρέπει να οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα σε μια πιο επαγγελματική, μια διαφορετική αξιολόγηση των διαιτητών, εκπαίδευση των διαιτητών, διαδικασία ορισμού των διαιτητών. Όλα αυτά θα πρέπει να κάνουν κάποια βήματα γιατί έχουμε φτάσει να έχουμε γίνει υπερεπαγγελματίες όλοι όσοι ασχολούμαστε με το μπάσκετ, είτε αυτοί λέγονται προπονητές. Οι προπονητές μας είναι εκπληκτικά υψηλό επίπεδο. Να πούμε το παράδειγμα ότι το Σαββατοκύριακο έχουμε Final Four VTB League με ομάδες κολοσσούς εκατομμυρίων και τρεις στους τέσσερις είναι Έλληνες προπονητές. Η Τούδης Μπαρτζόκας και ο... Ζούρος, ποιος είναι εκεί. Ο φίλος μου... κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Που ήταν... Ο Πρίφτης. Ο Δημήτρης, ο καταπληκτικός ο Δημήτρης ο Πρίφτης. Ναι. Δηλαδή έχουμε φοβερούς οι αθλητές μας. Εκπληκτική εθνική ομάδα υψηλών προδιαγραφών, παίκτες που παίζουν στο NBA, παίκτες που παίζουν στις καλύτερες λίγες, πρωταγωνιστές, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, οι αθλητές σε φοβερό επίπεδο. Όλα αυτά έχουν κάνει maximize στον επαγγελματισμό. Έτσι πρέπει να είμαστε και οι υπόλοιποι. Και εμείς που είμαστε δίπλα στην ομάδα θα πρέπει να είμαστε 100% επαγγελματίες και όλοι οι παράγοντες οι οποίοι τρέχουν ο ΕΣΑ και θα πρέπει να αναβαθμίσει το προϊόν του ελληνικού μπάσκετ όπως προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να κάνει. Είναι ένα κομμάτι και η διαιτησία το οποίο πρέπει να ακολουθήσει εκεί. Ακόμα και δεν μιλάμε τώρα για την ποιότητα αυτή καθ' αυτή των διαιτητών αλλά και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Αυτό μας είπε και ο κύριος Παθεδόρου, ακριβώς την ίδια άποψη έχετε που μιλήσαμε πριν από λίγο καιρό. Όποιος είναι μπασκετικός και ξέρει την κατάσταση θα καταλάβει ότι πρέπει, να σου πω κάτι, πρώτα απ' όλα αδικούνται από αυτή τη διαδικασία οι διαιτητές. Οι ίδιοι που αδικούνται είναι οι διαιτητές. Ακόμα και οι παράγοντες της διαιτησίας και οι ίδιοι αδικούν
αδικούνται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Καλά, μην τους λυπηθούμε κιόλας, κύριε Ζουνατζίδη. Να σου πω κάτι, άκου να σου πω κάτι. Ναι. Πολλές φορές εγώ φτάνω σε σημείο διαιτητής ο οποίος δεν με παίζει καλά. Το βλέπω, το βλέπεις και εσύ, το βλέπω κι εγώ. Πολλές φορές κατανοώ ότι είναι σε μια απίστευτα δύσκολη θέση. Γιατί πολύ απλά καταλαβαίνω ότι φωνάζει με την αντίδρασή του, φωνάζει με την παρουσία του, ότι ξέρεις τι, αν γίνει αλλιώς δεν θα ξαναπαίξω. Ωραία, επειδή το έχουμε ζήσει και στο ποδόσφαιρο, είναι η ίδια κατάσταση. Και το έχουμε ζήσει και στο ποδόσφαιρο. Αυτό λοιπόν, ναι. εγώ αυτό λοιπόν, δεν νομίζω ότι, δηλαδή δεν βοηθάει και δεν ωφελεί κανένα. Εδώ χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, χρειάζεται να είμαστε όμως, πρόσεξε, χρειάζεται να είμαστε και τα κλαμπ όλα, να έχουμε τις ίδιες προτεραιότητες. Δεν συμβαίνει αυτό. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αν τα κλαμπ όλα του ΕΣΑΚΕ ήταν στην ίδια κατεύθυνση, θα μπορούσε πολύ εύκολα να υπάρξει μια κοινή γραμμή και να διεκδικηθεί αυτό που πρέπει να διεκδικηθεί σε αυτό το κομμάτι της διαιτησίας ή σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι έχει σχέση με το ελληνικό μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι τα κλαμπ μέσα στον ΕΣΑΚΕ δεν είναι προς την ίδια γραμμή. Υπάρχει μια τεράστια κόντρα που υπάρχει ανάμεσα σε δύο μεγάλα σωματεία και όλο αυτό τώρα πολλαπλασιάζεται επί ένα, επί δύο, επί τρία, επί πέντε, επί δέκα κάθε φορά. Έτσι, και τη μια βρίσκεται ο ένας από εδώ και την άλλη βρίσκεται ο άλλος από εκεί. Και ακόμα κάτι καλό να λέει ο ένας, ο άλλος του σαμποτάρει γιατί απλώς το λέει. Δηλαδή μια κατάσταση η οποία... Έγινε ακόμα χειρότερη φέτος. Και με άλλα σωμάτια και με άλλα συμφέροντα και με άλλες αποκαλύψεις. Ξέφυγε το πράγμα. Κοίταξε, εγώ... Και με την ομάδα με την οποία παίζετε τώρα. Είπα κάτι εχθές και τώρα το επαναλάβω. Εδώ είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Είναι τα play-off. Εμείς όπως βλέπετε, σαν κλαμπ, δεν έχουμε κάνει την παραμικρή νήξη, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου, δεν έχουμε βγάλει καμία ανακοίνωση, αν και είμαστε από μία από τις τέσσερις ομάδες που συνεχίζουν να παίζουν το πρωτάθλημα. Και πιθανόν κάποιος να πει ότι έχουμε και ένομο συμφέρον. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προστατεύσουμε το άθλημα πάνω απ' όλα και την ομάδα μας βέβαια, αλλά είναι εν εξελίξει το πρωτάθλημα, τα play-off, και μόνο αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε λάδι στη φωτιά και να κάνουμε τα πράγματα χειρότερα, να φέρουμε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση αυτούς που πρέπει να παίξουν τα μάτς, έτσι, κυνηγώντας μικροομαδικά συμφέροντα. Δεν πρόκειται να το κάνουμε. Ποιος θα το σεβαστεί αυτό? Πρέπει να εμείς πρώτα απ' όλα να σεβαστούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε αυτό που πρέπει, να κοιμόμαστε ήσυχα το βράδυ και να παλέψουμε με κάθε τρόπο για το καλό της ομάδας μας. Μάλιστα. Είναι μια πάγια κατάσταση, μια πάγια θέση μας. Όλα τα χρόνια που είμαστε αυτοί που είμαστε σε αυτή την ομάδα, δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ είμαι σίγουρος ότι αν ήταν κάποιες άλλες ομάδες στη δικιά μας θέση, θα είχαν κάνει ορισμένα πράγματα, τα είχαν κάνει φεϊβολάν. Ναι, γιατί δεν βάζουν τον μπάσκετ πάνω απ' όλα όπως το βάζει ο Πρέλεβιτς, ο Σταυρόπουλος, ο Ζουρνατζίδης. Θα είχαν κρεμάσει κόσμο και κοσμάκι στα μανταλάκια. Έτσι, να λέμε τα πράγματα. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε, να σας πω τι θέλουμε. Θέλουμε όσο αυτό είναι εφικτό να λειτουργήσουν οι δομές, είτε είναι δομές νομικές, δηλαδή δικαστικές, είτε είναι δομές της Λίγκας ή είναι δομές της Ομοσπονδίας να λειτουργήσουν, γιατί όσο κακό είναι να ακούγεται κάτι επί δικαίου για κάποιον άλλο, τόσο κακό είναι να ακούγεται και επί αδίχο. Ναι. Δηλαδή τώρα εδώ ακούμε κάποια πράγματα. Ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια ή δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια. Το έχει ψάξει κάποιος ή δεν το έχει ψάξει κάποιος. Εγώ θέλω να σας πω με το χέρι στην καρδιά ένα πράγμα. Ας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Προμηθέας είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχουν τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Ναι. Από πού θέλετε να το πιάσω και πού θέλετε να το αφήσω. Και δεν είναι γιατί ένας άνθρωπος βάζει τα λεφτά του και κάνει μια καλή ομάδα. Όχι, έχει και ακαδημίες, έχει και γήπεδο. Έχει τρέλα, έχει τα μικρά παιδιά, έχει βοηθητικά γήπεδα. Έχει αναμορφώσει ένα γήπεδο το οποίο ήταν ερείπιο και το έχει κάνει ένα εξαιρετικό γήπεδο. Κάνει υπέροχα πράγματα με ακαδημίες, με ταξίδια, με σεμινάρια, με. Είναι ό,τι ωραιότερο έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. Αυτό θα πρέπει να προστατευτεί και από τους ίδιους τους ανθρώπους του Προμηθέα και από όλους είναι γύρω. Γιατί ξέρετε τι σημαίνει. Όταν κάποιοι στο χώρο, σε εισαγωγικά ή μη εισαγωγικά, επιτίδει, βλέπουν κάτι καινούριο, κάτι ωραίο, κάτι το οποίο είναι και ακολουθείται έτσι και από ένα αθλητικό
ή όχι πλούτο, κοιτάζουν πώς θα τσιμπήσουν κομμάτια. Αυτό συμβαίνει μια ζωή στην Ελλάδα, γι' αυτό και βλέπετε καταπληκτικοί άνθρωποι που μπήκαν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό φύγαν τρέχοντας. Εγώ λοιπόν λέω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Προμηθέας είναι από τα ωραιότερα project και ο άνθρωπος αυτός κάνει αυτό, θα πρέπει να προσεχθεί και από την ίδια την ομάδα του Προμηθέα και από τους γύρω και από τους δομές. Αλλά θα πρέπει όλη η ανάπτυξη ενός κλαμπ να γίνεται μέσα σε νόμιμα, σοβαρά και αθλητικά πλαίσια. Εγώ λοιπόν δεν έχω κανένα αυτή τη στιγμή δικαίωμα ούτε να πω κάτι εναντίον οποιοδήποτε. Περιμένω όμως να δω την εξέλιξη των πραγμάτων. Αν αυτοί που πρέπει να ελέγξουν αυτά τα πράγματα δεν μπορούν, τότε είναι ακόμα σοβαρότερο το πρόβλημα. Ναι. Και τότε δεν θα μιλάμε για ένα πρόβλημα μιας ομάδας ή ενός ανθρώπου, θα μιλάμε ενός ολόκληρου αθλήματος. Που αν είναι όντως έτσι, τότε είναι όντως θέμα ενός ολόκληρου αθλήματος. Και θα πρέπει όλοι με πολύ σοβαρότητα και με όλη πολύ συνέπεια να το οδηγήσουμε εκεί που πρέπει. Απλά δημιουργούνται και κακές νοοτροπίες. Δηλαδή τώρα, όταν βλέπουμε ένα παιχνίδι που ο αντίπαλος έχει διπλάσιες βολές, έχοντας σουτάρει 35 τρίποντα, 36. Και βγαίνει ο προπονητής και στέκεται σε μία φάση. Πάει να περάσει το μήνυμα. Πάει να περάσει το μήνυμα. Δηλαδή, και κάπου κι εμείς έχουμε τις αντοχές μας. Εγώ καταλαβαίνω ότι η θέση δική σας είναι ευαίσθητη και δεν μπορείτε τέλος πάντων να παρακρατήσετε τις ισορροπίες και να κοιτάξετε είναι το άθλημα. Γιατί εμείς είμαστε ευαίσθητοι σε αυτό που πρέπει να είμαστε. Έτσι. Γιατί αντιπροσωπεύετε τον ΠΑΟΚ. Εγώ όμως που είμαι, ας πούμε, ο παδός και όχι δημοσιογράφος, όταν μιλάμε για τον μπάσκετ και βλέπω να συμπεριφέρεται έτσι στην ομάδα μου κάποιος, όσο καλή δουλειά και να έχει κάνει όποιος Προμηθέας, προσβάλλει την ομάδα μου. Και τα μάτια μου που είδαν ένα παιχνίδι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, να πω καμιά φορά τι κάνουμε και εσωτερικά τη συζήτηση αυτή. Σας μιλάω σαν να είμαστε στο γραφείο τώρα. Όχι, έτσι πρέπει να μιλάμε και στον αέρα. Δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Να σας πω λοιπόν κάτι. Πολλές φορές λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία του τι κάνουμε με αυτό το θέμα. Λοιπόν, με αυτό το θέμα κάνουμε το εξής. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο και ό,τι συνεπάγεται μέσα από τη μια νόμιμη διαδικασία και ένα νόμιμο δρόμο να μην αδικείται η ομάδα μας. Όσο καταφέρνουμε αυτό το πράγμα και αν το καταφέρνουμε... Mm-hmm. Σε όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία, με τις σχέσεις, με το μπασκετικό περιβάλλον, με την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, τα έχουμε κάνει, προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα στον υπέρτατο βαθμό και αν είναι να χάσουμε γιατί κάποιος μεταχειρίζεται πονηρά μέσα και σκοπούς, ας χάσουμε. Είναι αυτοί όμως, εμείς είμαστε οι λάτς και έρχονται ξύπνοι και μας κάνουν μια ζωή αυτό το πράγμα. Εμείς λοιπόν κάνουμε πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν άλλοι και πολλές φορές κερδίζουμε. Γι' αυτό βλέπετε, αγαπητέ κύριε Κόλκα, ότι ο ΠΑΟΚ παλεύει να βγει τρίτος και άλλοι οι οποίοι πιθανότατα έχουν μεταχειριστεί όλους τους όλα αυτά που λέτε είναι εκτός πρωταθλήματος ή δεν είναι... Στο τέλος δικαιώνεται αυτός που πιστεύει στο άθλημα και τηρεί τις αρχές του, δεν το συζητάμε. Εγώ, 100%. Εγώ παίρνω 100%. Θέση στη λογική του ότι σαν οπαδός, ότι προσβάλλει το κλαμπ μου κάποιος. Γιατί ο καθένας μας θεωρεί το κλαμπ δικό του, τέλος πάντων. Ωραία, αλλά... άρα εκεί λοιπόν έχεις. Ένα από το δρόμος είναι να εμπλακείς κι εσύ. Που όσο άρα θα εμπλακώ αύριο, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Σε αυτή την ομάδα, να ξέρετε, έχουμε... είναι οι δύο βασικοί άξονες που πήραμε πριν πολλά χρόνια όταν καθίσαμε σε ένα τραπέζι. Τρεις άνθρωποι. Είναι... Δεν θέλουμε να κάνουμε ό,τι μας κάναν. Είτε σαν αθλητές είτε σαν προπονητές, ποτέ και δεν πρόκειται να εμπλακούμε ποτέ σε τίποτα παράπλευρο. Αυτές ήταν δύο υποσχέσεις που δώσαμε στον εαυτό μας και θα τις στηρίξουμε με κάθε τρόπο και με όσο είμαστε εδώ. Αν τώρα δεν είμαστε εδώ, όποιος έρθει. Πάμε σε κάτι άλλο. Το καλό του ΠΑΟΚ είναι αυτό, ας το κάνει. Πάμε σε κάτι άλλο το οποίο είναι λίγο σύνθετο και επειδή βέβαια απαντάτε σε όλα, θα μας εξηγήσετε και τη στάση του ΠΑΟΚ. Και έχει να κάνει βεβαίως με τον Χαραλαμπόπουλο και την απουσία του. Εκεί φάνηκε σαν να μην μπαίνει το καλό της ομάδας πάνω απ' όλα. Αυτό ήταν το μήνυμα που πέρασε. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Επειδή μιλάμε για δανεισμό, εντάξει, και επειδή ανήκει κάπου αλλού ο παίκτης. Με τον ΠΑΟΚ να παίζει παιχνίδια. Με τον ΠΑΟΚ να παίζει παιχνίδια. Αυτό είναι ένα deal το οποίο έγινε από το καλοκαίρι, είναι απέτηση του Παναθηναϊκού, γιατί ανήκει ο παίκτης, είναι απέτηση του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει καμία απέτηση κανός Παναθηναϊκού. Ωραία. Θα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Δεν εμπλέκεται πουθενά. Ωραία. Εδώ υπάρχει ο παίκτης και η ομάδα. Ναι. Ο παίκτης, εγώ μπορώ να σου πω πολύ εύκολα, είχε την τύχη ή την ατυχία τα προηγούμενα καλοκαίρια να είναι σε εθνικές ομάδες, να έχει κάποιους τραυματισμούς. Δεν είχε
Δηλαδή τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να παρουσιαστεί σε ένα κάποιο από αυτά που κάνουν οι Αμερικάνοι για το draft. Όταν λοιπόν μιλήσαμε και τα λοιπά στην αρχή της χρονιάς, τέθηκε από την πλευρά του παίκτη ότι ξέρεις, υπάρχει μία περίπτωση να φτάσουμε εκεί και. Mm-hmm. Και εμείς του δώσαμε το OK ότι ξέρεις, θα πας να συμμετέχεις σε αυτό το camp. Ανεξάρτητα από το που θα είναι η ομάδα που θα βρίσκεται, θα ναι, κάνει. Ακριβώς, ανεξάρτητα. Δεν έχει καμία σχέση το Παναθηναϊκός. Το παιδί το είχε πει από την αρχή, η απόφαση ήταν 100% δικιά μας. Απλώς υπήρχε μία ενημέρωση στην πρώτη φάση ότι όπως και να έχουν τα παιχνίδια του μικρού τελικού θα ξεκινήσουν στις 6 Ιουνίου. Ναι, τώρα, ναι. Συζητήθηκε, δόθηκε η άδεια του στο παιδί να πάει στο... αυτά πριν από δύο μήνες, έτσι. Συζητήθηκε, δόθηκε άδεια στο παιδί να πάει στην Ιταλία και μετά άλλαξαν κάπως τα σχέδια της Λίγκας και του πρωταθλήματος και του προγράμματος και άρχισαν οι αγώνες 4 μέρες πριν. Αυτό είναι. Μάλιστα. Οπότε εμείς δεν μπορούσαμε εκείνη τη στιγμή, πραγματικά δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να έχει κάποια αποτυχία ο παίκτης και να λέει δεν με αφήσατε, είμαι καν. Είμαστε σύμφωνοι όλοι, θεωρούμε ότι πάντα ίσως κάτι χάνεις αλλά μπορεί να κερδίσεις κάτι παραπάνω και πολύ πιο ουσιαστικό αργότερα. Όχι, η εξήγηση που μας δίνεται για τις εξηγήσεις που είχαν δοθεί από νωρίτερα νομίζω ότι καλύπτουν. Απλά εμάς η ένσταση είχατε δεσμευτεί για κάποια πράγματα. Γιατί μαλώναμε μεταξύ μας, κ. Ζουναζίδη, στο chat του ΠΑΟΚ 24 και μαλώναμε είναι σωστό, δεν είναι σωστό, τι έγινε, δεν έγινε κτλ. Και προσπαθούσαμε να πιάσουμε όλες τις οπτικές. Πιάσαμε με αφορμή τη δήλωση του Παθεοδόρου, βέβαια. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει εμπόδιο σε κανένα παίχτη. Ωραία. Υπάρχει και παράμετρος των ισορροπιών. Δηλαδή, μία ομάδα που διεκδικεί το ταβάνι της, γιατί κατά ψέματα το ταβάνι του ΠΑΟΚ είναι η τρίτη θέση, εντάξει, και δεν ξεκίνησε και ως φαβορή για αυτήν. Δεν είναι κάπως μυστήριο για την ομάδα να βλέπει ένα στελεχός της να φεύγει την ώρα που ουσιαστικά... Θα κάναμε το ίδιο λοιπόν για να σε βοηθήσω. Ναι. Θα κάναμε το ίδιο για τον Λίνο, θα κάναμε το ίδιο για τον Αντώνη. Δεν υπάρχει θέμα εσωτερικά δηλαδή με αυτό το πράγμα. Δεν αυτό. Υπάρχει κανένα θέμα εσωτερικό. Κανένα απολύτως. Ωραία. Και να σου πω και κάτι, άντε να το παίξω και λίγο πονηρός εγώ, πιο πονηρός από εσάς. Προτιμάτε έναν παίκτη 2-3 μάτς να δίνει και την καρδιά του και να αισθάνεται και σκλαβωμένος απέναντι στο κλαμπ που τον βοήθησε τόσο, ή περιμένετε έναν παίκτη, θα ήταν καλύτερο να έχετε που ήταν παρόντας όλα τα μάτς και είχε ξυνήσει, είχε γυρίσει κάτι στο 20χρονο μυαλό. Εμείς προτιμάμε μία ομάδα να μην ξυνίζει. Όχι ένα παίκτη. Και βασικά εμάς μας ενδιαφέρει. Να σου πω κάτι. Όχι, σε καμία περίπτωση βέβαια το παιδί δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα, πρώτον. Δεύτερον, σε καμία περίπτωση δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Αλλά ακόμα και για να σας δώσω έτσι ένα παράδειγμα, τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να μην συμβεί. Εμείς λοιπόν είπαμε από την αρχή ότι θέλουμε να βοηθήσουμε στη συγκεκριμένη κατάσταση, θα βοηθούσαμε. Ξαναλέω ότι οποιοδήποτε παιδί να ήταν θα κάναμε το ίδιο. Μάλιστα. Για να κλείσουμε. Έχετε κλείσει παίκτες από τώρα πέρα από τα συμβόλαια τα οποία προϋπάρχουν για την επόμενη χρονιά ή... Όχι. Όχι. Είδαμε και μια προσπάθεια λίγο να διαφημιστεί ο Μαργαρίτης να πάει αλλού στην ΕΡΤ νομίζω, κάτι πήρε ταυτή μου. Δεν Εντάξει, έχω θέμα με τον Μαργαρίτη. Πολλά είδαμε. Ναι. Για τους συναδέλφους σας να τα λέτε εσείς. Πολλά είδαμε, ναι. Αλλά μας κάθισε λίγο μυστήρια ενδιαμέσω τελεμικρονδιακών. Ο Μαργαρίτης είναι η σημαία του ΠΑΟΚ, τη σημερινή ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι ο αρχηγός της ομάδας. Είναι ένα παιδί που ό,τι έχουμε στο μυαλό μας για το πώς πρέπει να είναι ένας αθλητής μας, θα πρεσβεύει αυτό το παιδί. Έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό, από τα Χριστούγεννα κιόλας, μία και δύο και τρεις κουβέντες με τον εκπρόσωπό του. Δεν έχουμε καταλήξει πουθενά, αλλά ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις του Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ξέρει ποιες είναι οι προθέσεις του ΠΑΟΚ. Έτσι. Και τώρα τελειώνοντας τα παιχνίδια και με μεγαλύτερη ηρεμία, ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν συμβόλαιο, υπάρχουν κάποιοι ξένοι οι οποίοι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι μαζί τους και θα θέλαμε να συνεχίσουμε, αλλά εκεί εμπλέκονται και άλλα πράγματα, η προσφορά, η ζήτηση, τα λεφτά, το μέλλον. Πάντως έχουμε ένα πολύ υγιές, έτσι καμβά για να ζωγραφίσουμε
να βάλουμε τις πινελιές για την επόμενη χρονιά. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία για αύριο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα πούμε πίσω, θα είμαι, θα κάνω, θα μιλάω όμορφα στους διαιτητές. Πολύ καλά. Γιατί έχετε δώσει το κλίμα. Πολύ καλά. Έχετε δώσει. Σας μιμούνται πλέον και άλλοι παράγοντες του Ολυμπιακού πλέον. Είναι τα ίδια μαθήματα γιόγκα κάνουν. Σχολή δημιουργήσατε. Πρώτη φορά τους λυπήθηκα στη ζωή μου προχθές, πραγματικά. Να είστε καλά. Τέλος πάντων. Γεια σας.